Siamo arrivati qua per lavorare, per conoscere il nuovo giocatore, il nuovo staff. Sta andando tutto bene, stiamo lavorando perché dobbiamo fare 12 giorni su un lavoro fisico e siamo piano piano a conoscere tutti e siamo molto contenti. Ήρθαμε εδώ για να γνωριστούμε καλά, γιατί υπάρχουν καινούριοι παίκτες, αλλά είναι και καινούριο το τεχνικό επιτελείο. Είναι 12 μέρες που θέλει δουλειά αιτήσει η κατάσταση και σίγουρα δουλέψουμε όλοι μαζί για ένα στόχο. Σε αυτές τις πρώτες μέρες, εντάξει, είναι πολύ νωρίς βέβαια, έχει καταλάβει πάνω κάτω τη φιλοσοφία του νέου του προπονητή. Sì, uno che già dal primo giorno abbiamo già toccato la palla, abbiamo giocato con la palla, è uno che diciamo che pratica sempre il gioco con la pelota a terra, come abbiamo fatto quasi per 2 anni, è uno che vuole giocare in avanti e che vuole che la sua squadra ha molte personalità. Από την πρώτη μέρα καταλάβαμε ότι θέλει πολύ μπάλα, ότι είχαμε μπάλα και στην πρώτη προπονήση. Είναι ένας προπονητής που του αρέσει να είναι πάντα η μπάλα κάτω, να αλλάζουμε πάσεις με την μπάλα κάτω, όπως κάναμε και τα 2 προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται ένας προπονητής που του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο και μέχρι στιγμή έχουμε καταλάβει τι θέλει ακριβώς. Αναμφίβολα θα γίνουν και κάποιες συγκρίσεις βέβαια σε σχέση με τον Βαλβέρδε. Πόσο κοντά είναι στο Βαλβέρδε, πόσο μακριά. Tutti gli allenatori sono differenti come tutti i giocatori, non possiamo mai dire questo è lo stesso di Valverde. Ogni giocatore, ogni allenatore ha la sua filosofia. La cosa bella è che comunque sono due allenatori che provano a avere sempre la palla a giocare e imporre il proprio gioco. Όλοι οι προπονητές είναι διαφορετικοί, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το ένα με τον άλλον. Ο καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία. Το όμορφο από όλα αυτά είναι ότι είναι δύο προπονητές που τους αρέσει πάρα πολύ το επιθετικό παιχνίδι και να παίξουμε πάντα για να κερδίσουμε. Και ταιριάζουν και πολύ και στο αγωνιστικό στυλ, δηλαδή και πέρυσι παίζανε κυρίως 4-3-3 και από ό,τι μας είπε και ο Ζαρντίν, σε αυτό το μοτίβο θα. Sì, come te l'ho detto prima, è lo stesso sistema, è uno che vuole giocare la palla e poi però avrà anche cose diverse del mister di Ernesto, è normale. Ogni allenatore ha la sua filosofia, è vero che comunque si assomigliano un po', perché comunque spagnolo e portoghese adesso giocano molto la palla e non è che ci cambia molto a noi. È meglio anche per noi. Όπως είπε και πριν, είναι ένας προπονητής που του αρέσει να έχει την κατοχή της μπάλας, όπως ήταν και το παλιότερο σύστημα που είχαμε. Αλλά, όπως είπα, υπάρχουν και διαφορετικές φιλοσοφίες. Ο καθένας έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Αλλά, από όσο φαίνεται μέχρι στιγμή, οι φιλοσοφίες μοιάζουν επειδή πάντα θέλουν παιχνίδι με την κατοχή της μπάλας και επιθετικό παιχνίδι. Παιδιά που βρίσκεται για τρίτο χρόνο στον Ολυμπιακό, ποια είναι στους παλιούς του Ολυμπιακού, λογίζεται. Πώς βλέπει την παρουσία και των νέων παιδιών, γιατί όταν λέω νέων δεν εννοώ μόνο καινούριες μεταγραφές, αλλά και σε ηλικία νέων παιδιών και πώς ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Già la prima cosa è che noi le dobbiamo aiutare molto per trovare bene in squadra è anche il nostro ruolo e poi sono giocatore molto giovane però molto promettente e poi sono giocatore greco, abbiamo preso molto giocatore greco e questa è la cosa importante perché comunque sono un giocatore che diventerà molto importante penso per l'Olympiakos e il futuro. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε οι παίκτες που έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία στην ομάδα είναι να βοηθήσουμε τους παίκτες που έρχονται, τους καινούριους παίκτες αλλά και τους νέους παίκτες, γιατί είναι παίκτες που στο μέλλον σίγουρα θα είναι σημαντικοί για τον Ολυμπιακό. Οπότε πρέπει να τους βοηθήσουμε για να μπουν σιγά σιγά στους ρυθμούς της ομάδας και πιστεύω ότι είναι σημαντική αυτή η δουλειά που κάνουν μεταξύ τους οι έμπειροι και οι νέοι παίκτες. Είναι πλέον τρίτος χρόνος στον Ολυμπιακό. Τα 2 πρώτα χρόνια πήρε τα πάντα. Πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελλο, πρωτάθλημα 2 φορές. Έκανε μια πολύ καλή πορεία πέρσι η ομάδα στην Ευρώπη. Ποιο είναι το δικό του κίνητρο όμως και προσωπικά αλλά και για την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Il personale è che io gioco a calcio solo sempre per vincere. Ho la fortuna di stare in una squadra molto importante che gioca ogni anno per vincere e poi spero che quest'anno vinceremo il 40° scudetto della storia dell'Olimpicos, che è una cosa, la 4 stelle sarebbe una cosa molto importante. Però la cosa importante è che è facile dire questo, però è più difficile vincere sul campo e la cosa importante è che il campionato si vincano sul campo. Προσωπικά για μένα είναι μεγάλο κίνητρο
πάντα να νικήσω και είναι, είμαστε σε μια ομάδα στην οποία τις δύο προηγούμενες χρονιές πάντα μου συντάγανε να νικήσουμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα σαν κίνητρο. Πέρα από αυτό, φέτος έχουμε ένα τεράστιο κίνητρο που είναι να πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα, να βάλουμε το τέταρτο αστέρι στη φανέλα που είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Αν και το πιο σημαντικό από όλα μάλλον είναι να μην μιλήσουμε τώρα το τι θα κάνουμε και να δουλέψουμε για να καταφέρουμε αυτά που θέλουμε. Τι εικόνα έχει σημαντήσει για τους νέους νοικιακά ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην ομάδα, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι Έλληνες, είναι μια τροφή της διοίκησης προς τους Έλληνες παίκτες, προσπαθεί να τονώσει το ελληνικό στοιχείο της ομάδας, ο ίδιος ο Κασουά, τι εικόνα έχει. Muy bien, perché penso che un giocatore come Manolas tiene molto, molto futuro, perché anche se è giovane per l'età, però ha giocato molte partite già in Superliga, anche se c'ha solo 20 anni. Poi è arrivato il giocatore De Xanti, che è molto promettente. Io penso che è una buona filosofia, perché comunque in Grecia ci sono bravi giocatori e penso che l'Olympiakos è la squadra più importante e deve prendere sempre il miglior giocatore greco. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η φιλοσοφία. Ας πούμε, έχει έρθει ο Μανολάς, ο οποίος έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στη Super League ήδη και είναι μόλις 20 χρονών. Επίσης, έχει έρθει και ένας πολύ καλός παίκτης από τη Σάνθη, ο Βλαχοδήμος, ο οποίος είναι και αυτός σημαντικός παίκτης. Είναι παίκτες που έχουν ένα πολύ καλό μέλλον, ένα μεγάλο μέλλον και είναι σημαντικό να είναι στον Ολυμπιακό, γιατί η φιλοσοφία του Ολυμπιακού πρέπει να είναι να πάρει τους καλύτερους παίκτες Έλληνες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αν το ζητάγαμε να ξεχωρίσει κάποιο χαρακτηριστικό στο παιχνίδι από τα νέα τα παιδιά, ποιο θα ήταν αυτό, από το Μανολά, για παράδειγμα, ποιο θα ήταν. Per uno stopper, la sua posizione che tiene è molto rapido e poi ha un bel gioco di testa. Adesso deve sono le due qualità primo che c'ha. Για το Μανολά λέει ότι για την θέση στην οποία παίζει είναι πάρα πολύ γρήγορος και είναι πάρα πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. Μάλλον αυτές οι δύο είναι οι καλύτερες ικανότητες που βλέπουμε απ' έξω από το Μανολά. Για το Σιώβας, πώς το παράδειγμα. Τώρα, Σιώβας. Σιώβας είναι un giocatore molto, molto bravo, però un giocatore più tecnico, cioè più, gioca più la, diciamo, la palla, più, più esperienza, ha 25 anni, eh? Però così? Sì. Poi è un giocatore che mi piace molto, perché è uno che ha molto tecnica. Ο Σιώβας είναι ένας καλός παίκτης, είναι πιο τεχνικός μάλλον από το Μανολά. Επίσης μετράει και η εμπειρία του που είναι 25 χρονών ρωτάει. Είναι 24 και είναι ένας παίκτης που του αρέσει πάρα πολύ. Του αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο ο Σιώβας. Και για τα άλλα παιδιά στο σπίτι, και για τον Τάτο και τον Καθοδήμο. Sono un giocatore che sono un giocatore già greco, come ti ho detto, che già è molto importante che l'Olimpico spende quasi miglior giocatore greci. E poi sono un giocatore che si stanno adattando bene, sono bravissimi ragazzi, lavorano bene e sono piano piano entrano nel gruppo e a noi le dobbiamo aiutare molto. Sono un giocatore che l'anno scorso Marco Dimos ha fatto vedere che aveva molta qualità e Tato sono due anni che fa vedere a Tromitos che è un giocatore che può giocare all'Olimpico. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι είναι Έλληνες παίκτες και μόνο αυτό μετράει γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να πάρει Έλληνες νέους παίκτες. Για τον Βλαχοδήμο μπορεί να πει ότι έχει μεγάλη ποιότητα, έχει καλή ποιότητα. Για τον Τάτο λέει ότι εδώ και δύο χρόνια αποδείξε στον Ατρόμητο τη ποιότητά του, τις ικανότητες του. Είναι πολύ σημαντικό που είναι Έλληνες παίκτες, νέοι παίκτες και σίγουρα με τη βοήθεια των εμπειρών παίκτων και τους καινούριους παίκτες σίγουρα θα φτιάξουμε μια καλή ομάδα. Επειδή παρακολουθούσε και η δεύτερη κατηγορία του Γαλλικού Πρωταθλήματος λόγω και της Μονακό και της Βαστιάς, έχει μια εικόνα για τον Μπιερνά. Είναι un giocatore che in Grecia non è conosciuto perché comunque in Francia ha giocato solo a Lorient e ha giocato a Istres in seconda divisione, però posso dire che la Francia in seconda divisione è molto difficile giocare perché è un calcio molto fisico, molto rapido e lui sono 3-4 anni che gioca, che è stato sempre uno dei miei giocatori, ha un bel fisico e poi è un giocatore che lavora molto, che ascolta molto e penso che può essere una delle sorprese. Δεν είναι ωστόσο στην Ελλάδα γιατί δεν παρακολουθούμε τόσο πολύ τη δεύτερη κατηγορία στην Γαλλία, αλλά ο ίδιος τον παρακολούθησε 3-4 χρόνια, έχει παίξει σε δύο ομάδες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πέσει στη δεύτερη κατηγορία στη Γαλλία γιατί ζητάει πάρα πολύ σε φυσική κατάσταση. Ο ίδιος έχει καλή φυσική κατάσταση και παίζει πολύ καλά, μπορεί να είναι
η έκπληξη της χρονιάς για μας. Είδαμε σήμερα τον Φρανσουά να είναι κοντά στον Διελνά σε μια άσκηση. Προσπαθεί και ο ίδιος να τον κάνει να σταθεί καλύτερα. Γιατί άλλο Ίστρα, άλλο Ολυμπιακός. Sì, beh già questo noi che siamo qua da tre anni dobbiamo far capire che Olympiacos è la squadra più grande, è una squadra che gioca sempre per vincere e lui deve capire che adesso non è più una squadra piccola di seconda divisione e quello è un ragazzo che ascolta molto, quello non ci sarà problemi. E poi il mio ruolo anche è di aiutare molto, perché ho 34 anni e è un giocatore che parla la mia stessa lingua, che arriva nel mio stesso paese, è normale che vado verso di lui per gli spiegare tutto quello che come funziona la squadra e per gli dare una mano. Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια από τους παίκτες που είμαστε ήδη δύο χρόνια και πάμε για τρίτη χρονιά. Να μιλήσουμε με τους παίκτες που έρχονται από πιο μικρές ομάδες, τι σημασία έχει το να παίξεις στον Ολυμπιακό, τι μεγάλη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Βοηθάει και το γεγονός ότι εγώ μιλάω τη γλώσσα που μιλάει ο ίδιος και εγώ το ένιωσα αυτό όταν ήρθε την πρώτη χρονιά, ότι είναι λίγο λίσκο να προσαρμοστείς αν δεν μιλάς τη γλώσσα που μιλάει η υπόλοιπη ομάδα. Αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος μου, γιατί είμαι ήδη 34 χρονών. Και μπορώ να βοηθήσω τους παίκτες τους νέους που έρχονται, ειδικά μιλάνε τη γαλλική γλώσσα. Έχει παίξει στον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια που είναι, λίγες φορές τόπερ, δεξιμπάκ αρκετές φορές, αμυντικό χαφ πολύ με τον Βαλβέρ, ειδικά την πρώτη χρονιά. Είναι από αυτό που λέμε ένα από τα πολυεργαλεία που έχει ο Ολυμπιακός. Βεβαίως ξέρω ότι θα μου απαντήσει ότι όπου πρέπει ο προπονητής θα παίξω, αλλά ο ίδιος. Πού νιώθει καλύτερα και πού το ευχαριστείτε και καλύτερα. Για το position medio campo. Στο κέντρο, σαν αμυντικό σκάφο. Però gioco normale, mi sento meglio in medio campo perché ho avuto in due anni mi sono trovato molto bene in questo ruolo. Però poi per la necessità della squadra, se devo giocare un altro ruolo, non c'è problema, mi adatto io. L'importante è sempre la squadra. Πιστεύω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχω παίξει αυτή τη θέση και έχω βελτιωθεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι μια θέση που ταιριάζει με το δικό μου τρόπο παιχνιδιού, αλλά θα παίξω εκεί που χρειάζεται η ομάδα. Τον βοηθάει ένα σκοράρι και όλα σε μόνο χειρά. Sì, però è vero che due anni fa il mister mi ha fatto giocare lì, mi è piaciuto molto, mi sono adattato bene, poi. Mi sono trovato molto bene in questa posizione in mezzo al campo e poi mi piace anche fare gol. Sicuro, ho paesi questa difesa tutte le due anni per il sotto, perché ho proponito di essere in appeso qui. Νομίζω ότι έχω προσαρμοστεί καλά εκεί σε αυτή τη θέση και σίγουρα όσο πιο μπροστά είμαι, περισσότερα γκολ βάζω και είναι ευχάριστο. Πώς σκέφτεται να τελειώσει τη σύνορη, σκέφτεται να τελειώσει την Ελλάδα, σκέφτεται να τελειώσει την Ελλάδα. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ακόμα έχω 10 χρόνια μπάλες. No, nel football tu non sabes, ma tu sabes quando parte la tua carriera, ma non sabes mai quando finisce. Στο ποδόσφαιρο ξέρεις πότε ξεκινάει η καριέρα σου, αλλά δεν ξέρεις πότε τελειώνει η καριέρα. A me mi piace molto giocare a calcio, è il mio lavoro, però è anche la mia vita, perché a me piace molto il mio lavoro. Però so benissimo che non è che posso giocare ancora 4-5 anni, avrò 1-2 anni o 3 massimo. All'Olimpiaco sto bene, sono 3 anni che sto benissimo, che la società, che la squadra mi ha dato tutto, che la gente mi vuole bene, la mia famiglia sta bene in Grecia, però adesso mi rimane un anno di contratto, adesso penso solo a vincere e poi si vedrà lì. Εάν και είναι η δουλειά, νιώθει πάρα πολύ ευχαριστημένος στον Ολυμπιακό. Σίγουρα ακόμα έχει 2-3 χρόνια ποδόσφαιρο, οπότε η οικογένειά του είναι πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα και ο ίδιος νιώθει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του έχει δώσει τα πάντα, αλλά και ο κόσμος του έχει δώσει τα πάντα. Αλλά όπως είπε και πριν, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τελειώσεις. Ο ίδιος έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα στον Ολυμπιακό και θέλει να νικήσει τα πάντα στα αυτή τη χρονιά. Υπήρξε ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι από την Μπαστιά για να γυρίσει στην Κορσική με το που ανέβηκε η ομάδα στην πρώτη κατηγορία που καλύπτει το βαθμό. Anche altre squadre. Ho avuto la possibilità di andare in Cina, di ritornare in Francia e di andare in Italia, però non ho neanche parlato perché avevo dato la mia parola all'Olympiakos, il presidente mi aveva dato la sua parola. E prima di iniziare a parlare con un'altra squadra ho preferito non parlare perché ho già trovato l'accordo. Però è vero che con Bastia è la mia città, è la mia squadra. Ho giocato dall'età di 5 anni in questa squadra. È normale che mi hanno chiamato e che mi ha fatto piacere, però ho detto di no perché pensavo di rimanere all'Olympiacos.
Υπήρχε πρόταση από Μπαστία, αλλά όχι μόνο. Υπήρχαν και ομάδες από την Κίνα, αλλά και από τη Γαλλία και από την Ιταλία. Αλλά ο ίδιος είχε δώσει το λόγο του στον πρόεδρο και πριν συζητήσει για άλλες προτάσεις, ήθελε να μιλήσει πρώτα με τον Ολυμπιακό. Επειδή ο Ολυμπιακός το πρότεισε να μείνει μια ακόμα χρονιά, ο ίδιος ήθελε να μείνει. Σίγουρα η Μπαστία ήταν πάρα πολύ καλό κίνητρο για τον ίδιο, γιατί είναι η πόλη του, παίζει εκεί από 5 χρονών. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά εγώ είχα δώσει το λόγο μου στον Ολυμπιακό και ήθελα να μείνω στον Ολυμπιακό ένα χρόνο ακόμα. Di continuare come hanno fatto gli ultimi due anni che io sono stato qua, di essere sempre dietro di noi, perché è molto importante che la gente venga allo stadio e ci dà questo amore, perché siamo resi conto l'anno scorso nel momento un po' difficile che lo stadio era sempre pieno e ci hanno sempre spinto per vincere e di essere sempre corretto verso di tutti e di dare la bella immagine che hanno dato anche in Europa come fans. Ας συνεχίσουμε την υποστήριξη που μας έχουν δείξει σε αυτά τα δύο χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πάντα στην πλάτη μας τους οπαδούς μας, να γεμίσουν και το γήπεδο όπως έχουν κάνει μέχρι στιγμή. Και σίγουρα πάντα είναι πολύ ευχάριστο να πας στην Ευρώπη και να βλέπεις πάντα κόσμο του Ολυμπιακού όπου και αν πας. Όλοι μαζί, δηλαδή, για το τέταρτο αστέρι. Todos juntos para la cuarta estrella. Sí, ma la cuarta estrella si vince con lavoro e sul campo. No. Non dicendo prima, non parlare prima. Ne. A me piace vincere sul campo, no, non parlare perché, sai. Ne, alla smimmi mostra logia per prima to apotixo sto gipedo me dulia.